ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ήρθε ακόμα, προσθέθηκε άλλο ένα βιβλιοπωλείο αυτού της κυρία Κωνσταντίνου από την Καλλιμασιά και έχουμε τώρα τον Πάπυρο, την Πηξίδα, τον κύριο Κουκούμιαλο, την κυρία Καμπάνη και τον κύριο Ρίτσο, σύνολο 6. Στο εργατικό κέντρο αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι προσφορές από τα 6 βιβλιοπωλεία. Το μέλος που θα έρχεται ή όποιος δεν είναι μέλος, θα γίνεται μέλος, θα γράφεται, θα έρχεται εκεί, θα παίρνει ένα κουπόνι και βάσει αυτού θα βλέπει και τις εκτόσεις και όπου το συμφέρει θα πηγαίνει να ψωνίζει είτε την τσάντα, είτε το σχολικό βοήθημα, είτε τα σχολικά, είτε τα απλά, οτιδήποτε θέλει. Μπορεί να πάει για κάτι άλλο στο ένα βιβλιοπωλείο και έτσι εξτάρει. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Ο καθένας γράφει αναλυτικά μέσα στο φάξ που μας έχει στείλει και θα βλέπει ναι. Το μέλος του εργατικού κέντρου, θα βλέπει τι έχει. Περίπου πόσο είναι οι εκτόσεις. Κυμαίνονται από 10% μέχρι 20%. Πάει 20%. Βεβαίως, έχει ήδη με 20%. Υπάρχει βιβλιοπωλείο που σε όλα του τα είδη δίνει 20%. Υπάρχει βιβλιοπωλείο που δίνει από 15% στα βιβλία, στις μεταφράσεις, στις λύσεις 15%. Αυτά θα τα βλέπει εκείνος και ανάλογα θα αποφασίζει. Πιστεύω ότι αυτή η ενέργεια που έγινε για πρώτη φορά και την εποχή που έγινε, πιστεύω ότι ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει. Τα καλάθια. Τα καλάθια θα υπάρχουν σε όλα αυτά τα βιβλιοπωλεία που προαναφέραμε. Θα γράφουν απάνω εργατικό κέντρο και όποιος θέλει θα βάζει ό,τι θέλει. Τώρα, για κάποιους οι οποίοι δεν θένε για τα καλάθια, θα προσέρχονται στο εργατικό κέντρο και θα αφήνουν αυτό που είναι να αφήνουν. Τώρα, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν κάποια από τις προηγούμενες χρονιές και είναι σε καλή κατάσταση. Πιστεύω ότι αυτά που θα μας φέρουν θα είναι όντως σε καλή κατάσταση. Εμείς θα τα αξιολογήσουμε και πάλι με την επιτροπή που έχουμε βγάλει σαν εργατικό κέντρο και θα τα διαθέσουμε, αφού τα καθαρίσουμε και τα πλύνουμε, θα διατεθούν και αυτά και θα μοιραστούν στα παιδιά για τους άνεργους είναι αυτά, έτσι. Ναι, ναι. Ενώ οι εκτόσεις είναι και για τους εν ενεργεία. Τώρα, από εκεί και ύστερα, ό,τι μείνει θα διατεθεί πάλι όποιος θέλει, ό,τι θέλει να πάρει και από όπου θέλει να το πάρει.